Δημοσίως, τι θα θέλατε να πείτε στον σύζυγό σας τώρα που έχετε δύο πανέμορφα κοριτσάκια? Τώρα θα με κάνετε να κλάψω. Τι θα θέλατε να πείτε? Ότι χάρη σε αυτόν τα έχω τα κοριτσάκια. Γιατί αυτός με στήριξε και με στήριξε πάντα. Χωρίς τον άνδρα μου δεν θα τα είχα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και τον ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο σύζυγός σας είναι πολύ περήφανος, όπως πολύ περήφανα είναι και τα παιδιά σας. Κυρία Κολόσοβα, σας βλέπω και εσάς συγκινημένη. Είναι το ίδιο συνέστημα για τον δικό σας σύζυγο? Τι θα θέλετε να του πείτε εσείς? Ένα μεγάλο ευχαριστώ ότι ήταν δίπλα μου, με υποστήριξε, γιατί ήταν πολύ δύσκολος δρόμος και πραγματικά χωρίς αυτόν δεν νομίζω να κατάφερα. Εντάξει, όσο και δυνατή θέλω να είμαι, χρειάζεται υποστήριξη. Με ρώταγαν ή έβλεπα στο πρόσωπό τους μία απογοήτευση, δεν μπορούσαν καν να με ρωτήσουν. Ένιωθα ότι τους απογοήτευα. Αυτό ήταν για μένα πίεση. Το ίδιο συνέβαινε και με την οικογένειά μου, εκτός από τον σύζυγό μου, με τους γονείς μου, τα αδέρφια μου κτλ. Είναι μία πίεση. Και μία αποτυχία για μια μητέρα και για μια γυναίκα και έναν άντρα είναι ένα πένθος μες στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό που περνάγαμε. Αλλά σας λέω, όταν έχεις επιμονή, αυτό το ψυχοφθόρο συνέστημα το ξεπερνάς και προσπαθείς ξανά, όταν το θέλεις πολύ. Όταν το θέλεις θα το πετύχεις. Κυρία Μαράκη, αναγκαστήκατε κάποιες φορές να πείτε σε δικούς σας ανθρώπους ψέμα για μία από τις εξωσωματικές που κάνατε, για να μην υφίσταται αυτό το ερώτημα, όλα καλά ή μη σηκώνεσαι, μείνε στο σπίτι και τα σχετικά? Ναι, θα σας μιλήσω τώρα με ειλικρίνεια. Η τελευταία μου εξωσωματική ήταν έτσι. Δεν το είχα πει σε κανέναν, ούτε εγώ με τον σύζυγό μου. Βλέπω τον κύριο Καργάκη και κουνάει το κεφάλι. Τελικά το ζευγάρι θέλει να είναι μόνο του αυτή τη στιγμή, νομίζω, να το ζήσει μόνο του και να προχωρήσει ή να το ξεπεράσει. Έτσι το κάναμε, προχωρήσαμε σε δεύτερη εξωσωματική και πέτυχε. Αλλά αυτός άνθρωπος ήταν δίπλα μου μέσα σε αυτές δύο εξωσωματικές και σε εγκυμοσύνη. Τι θα θέλατε να του πείτε? Είναι δίπλα σας και δημόσια, μας βλέπω η Κρήτη. Το ξέρει, εκτιμώ βαθύτατα, μεγάλο ευχαριστώ και αυτός θα είναι πάντα η οικογένειά μας. Αυτό είναι, δηλαδή, μεγάλο ευχαριστώ. Νομίζω ότι καταφέραμε να συγκινήσουμε και τον κύριο Φραϊδάκη. Είναι αυτό που λέτε, κύριε Φραϊδάκη, και βλέπω τα μάτια σας δακρυσμένα, ότι η μεγαλύτερη χαρά για έναν γιατρό είναι να επιστρέφει μία μαμά με ένα παιδί ή μετά από πάρα πολλά χρόνια το ίδιο το παιδί. Βέβαια. Διότι είμαστε, έχω την χαρά αυτή, την ευτυχία να νιώθω με τη δουλειά που κάνουμε, είναι κάτι χειροπιαστό. Δεν είναι κάθε έβγαλα πολύ ωραία μια σκολικοειδή απόφυση ή μια χολοκυστεκτομή. Είναι κάτι που πραγματοποιείς, το δημιουργεί ζωή, δίνει, να το. Αυτό είναι κάτι χειροπιαστό. Mm-hmm. Το δίνεις στον άλλον, το βλέπεις, οπότε χαίρεσαι, το βλέπεις αυτό το δημιούργημά σου εντός εισαγωγικών να αναπτύσσεται, να σπουδάζει, να προκόβει. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Χαίρομαι και συγκινούμε όταν έρχονται παιδιά, κορίτσια που έχουμε κάνει με εξωσωματική πριν πολλά χρόνια, τα φέρνουν οι μανάδες τους, για είναι έγκυες, μου λέει γιατρέ, θα την αναλάβεις εσύ. Mm-hmm. Έχετε μιλήσει στα παιδιά σας για το τι πέρασε η μαμά και ο μπαμπάς για να τα φέρουν στη ζωή? Έχω πει ότι η νονά η Αλίκη, η κυρία Νιφαντάκη, σας έφτιαξε στο εργαστήριο. Μετά ο γιατρός μας, ο κύριος Φραϊδάκης, σας έβαλε μέσα στην κυλίτσα της μαμάς και μετά μεγάλωσε η κυλίτσα της μαμάς και από εκεί σας έβγαλε ο γιατρός. Και ότι η χαρούλα μου ήταν πάνω και σταματία μου κάτω και την κλώτσαγε. Mm-hmm. Αυτό. Δεν μπαίνουν τα παιδιά βεβαίως στη διαδικασία. Όχι. Να σας κάνουν ερωτήσεις. Άλλες ερωτήσεις δεν κάνουμε ακόμα. Θέλω να σταθούμε λίγο στην ψυχοσύνθεση μιας μαμάς, γιατί δεν σταθήκαμε πολύ στη διάρκεια της εκπομπής, που πλέον μετά από αυτήν την διαδικασία, και εσείς τη βιώσατε 8 φορές, γυρνάτε στο σπίτι με τα παιδιά σας. Θέλω να μου περιγράψετε, κυρία Μαράκη, την πρώτη νύχτα που εσείς και ο σύζυγός σας είστε στο σπίτι μαζί με τα δυο αγγελούδια σας, τις δυο κορούλες σας. Τι βιώνει μια οικογένεια? Ευτυχία. Είναι ευτυχία.
Το να είσαι σπίτι, να έχεις δύο μωρά σε μία καλαθούνα, χωράγαν και τα δύο. Να κλαίνε γιατί πεινάνε και τα δύο. Παίρνω εγώ το ένα, το θυλάζω. Παίρνει ο άντρας μου το άλλο, του δίνει το πιπερό. Μετά κάνουμε αλλαγή, θυλάζω το άλλο, δίνει πιπερό, συμπληρώνει. Ευτυχία. Τρέχουμε, αλλά από ευτυχία. Άρα να υποθέσω ότι αυτή τη στιγμή, είπατε πολλές φορές, πάλι μου έχετε δακρύσει. Ναι, είναι, μα είναι. Είναι φυσιολογικό και είναι και όμορφα δάκρυα αυτά. Ναι. Είπατε πολλές φορές, φαντάζομαι εκείνη τη νύχτα, ότι και 15 φορές ακόμα θα το έκανα, αν δεν τα είχα καταφέρει την 8η. Ναι, ναι. Αξίζει, αξίζει, αξίζει. Να σας πω, πρώτη σκέψη, σε πρώτη νύχτα και πρώτες εβδομάδες, μέχρι και τώρα το κάνω, mm-hmm. πολλές φορές ξυπνάς το νύχτα και πάλι δεν πιστεύεις ότι έχεις το παιδί. Mm-hmm. Δεύτερη σκέψη, ανασένει, δεν ανασένει, καλά είναι, δεν είναι καλά, δηλαδή είναι όπως όλες οι μαμάδες πιστεύω πλέον. Και είναι πολύ εύστοχα χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη έννοια, γιατί ακριβώς αυτό βιώνει ένα άτομο από τη συνειδητοποίηση της υπογονιμότητάς του μέχρι και την επαναλαμβανόμενη πολλές φορές διαδικασία του να απολέσω το έμβριο. Το συνέστημα πολλές φορές είναι ακριβώς το ίδιο με την απώλεια ενός προσώπου το οποίο αγαπούμε και έχουμε βιώσει στην καθημερινότητά μας. Κλασική εξωσωματική λοιπόν είναι, παίρνουμε το οάριο, το βάζουμε σε ένα τριβλίο, ένα πιατάκι δηλαδή με ένα καλλιεργητικό υγρό, σε συνθήκες αποστηρωμένες του εργαστηρίου και γύρω-γύρω τα σπερματοζωάρια. Και περιμένουν ποιος θα μπει μέσα να το γονιμοποιήσει. Γι' αυτό και ονομάστηκε εξωσωματική γονιμοποίηση εκτός σώματος, στο εργαστήριο. Η μικροχειρουργική που δείξατε έχουν καταλήξει και κάνουμε τους περισσότερους κύκλους. Τώρα είναι όταν στο οάριο το γονιμοποιούμε μέσω μιας πολύ λεπτής γυάλινης βελονίτσας, σε μια μεγέθυνση 300 και περισσότερων φορών. Στην ουσία γίνεται σε μια οθόνη τηλεοράσεως. Mm-hmm. Και βάζουμε ένα σπερματοζωάριο στο κάθε οάριο και έτσι γίνεται η γονιμοποίηση. Προσφέρει το αβαντάζ ότι έχουμε έμβριο. Βλέπουμε, δηλαδή, γονιμοποίηση, θα πάρουμε έμβριο από αυτό, έστω κακής ποιότητας, θα προχωρήσει, θα γίνει γονιμοποίηση πάντως. Ενώ με την άλλη την κλασική μπορεί να μην γονιμοποιηθούν τα οάρια αυτά ή να γονιμοποιηθούν από τα 13. Τώρα θα μου πείτε, πολυλογώ, ζαλίζω στους τηλεθεατές μας, αλλά είναι τουλάχιστον κάτι που τους λέω, είναι για να αντιληφθούν περίπου τι διαφέρει μια μέθοδος με την άλλη. Έχουν ένα λάθος είτε ο άντρας, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει μια ολιγοαστενοσπερμία ή μια ολική αστενοσπερμία, δηλαδή είτε ένα πολύ μικρός αριθμός ή ένας μηδενικός αριθμός, ή αντισόπως μπορεί να έχει η γυναίκα ένα πρόβλημα στο δικό της DNA με αποτέλεσμα να έχει μια πρωτοπαθής ή μια δευτεροπαθής αμινόρια ή να προκαλεί καθέξινα αποβόλες. Δηλαδή με το που θα μένει φυσιολογικά έγκυος, αλλά αυτό θα έχει αποβολή. Το δεύτερο κομμάτι είναι να προλάβει μια γέννηση ενός εμβρίου, ενός παιδιού, το οποίο δυστυχώς θα έχει μια θανατηφόρο νόσο που δεν το γνωρίζουν οι γονείς. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν ένα βασικό κομμάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα κέντρα εξωσωματικής, που είναι λίγο πιο εντελεχής από το βασικό προγεννητικό έλεγχο σε ένα απλό γυναικολογικό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις, σύνδρομα στον ελληνικό πληθυσμό, όπως για παράδειγμα η πιο γνωστή που εμείς την ξέρουμε στο χώρο πάρα πολύ καλά, αλλά για τους λόγους που θα αναπτύξει το κομμάτι το ψυχολογικό δεν το συζητάμε, είναι η κυστική ίνωση.